Παιδιά, νομίζω ότι η τηλεόραση σαν επίπεδο προγραμμάτων είναι σε καλύτερο σημείο και θα το δικαιολογήσω γιατί το λέω αυτό. Η κρίση δεν αφορούσε στα χρήματα. Πιστεύω ότι την τελευταία 15ετία η κρίση αφορούσε στην ποιότητα και στο περιεχόμενο των προγραμμάτων. Από το 1997 και μετά έχουμε δει τόσες μπακατέλες, τόσα χάχανα μπάχανα ανεφλόγου και τίας. Το μαζευλωμώσαν στα reality και σε παρουσιαστές που υποκείμενο ρήμα αντικείμενο σε πρόταση δεν βάζουν, Ελένη. Αυτά δεν τα βλέπαμε τόσα χρόνια. Αυτή δεν ήταν κρίση. Μας μάρανε δηλαδή τώρα ότι υπάρχουν λιγότερα χρήματα για την παραγωγή εκπομπών. Βρε, Ρούλα μου. Ναι, είναι δυσάρεστο για τους ανθρώπους που δουλεύαμε στην τηλεόραση. Το λέω εγώ που δουλεύω στην τηλεόραση 20 χρόνια. Και φέτος είμαι εκτός λόγω της κρίσης. Όμως, να σου πω γιατί είναι καλύτερα. Γιατί θα ανασυνταχθούμε. Ο καθένας από εμάς θα κάνει τους απολογισμούς του και την αποτίμησή του, θα σκεφτεί όλα αυτά που κάναμε στην τηλεόραση τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε την κρίση για να γίνουν οι εκπομπές να έχουν καλύτερο περιεχόμενο, να είναι πιο ποιοτικές και να επικρατήσει, άκου Αλέξανδρε, το εν αρχή είναι ο λόγος. Συνηθίσαμε πάρα πολλά. Πώς να το πω τώρα, είπες, να είμαι και ευγενής. Είναι, σε ρώτησαν είναι. Ναι. Χρησιμοποίησες ουσιαστικά ένα ρήμα, ναι, που δείχνει για τη σεζόν που έφυγε. Και μου μιλάς τώρα για το μέλλον. Υπήρξαν μπακατέλες, να σου το πω λοιπόν να το καταλάβουμε. Απλά, απλά και κατανοητά. Όχι, υπήρξαν μπακατέλες οι οποίες φύγαν από τη μέση. Ναι. Πολύ απλά. Εγώ όμως βλέπω και ακούω και διαβάζω ότι του χρόνου θα είναι λιγότερα τα προγράμματα. Για παράδειγμα το πρωινό του Αντένα φέτος. Δεν ξέρω πώς το είδες και αν το είδες, αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το πρωινό είδα, του Μάικα. Δεν μ' άρεσε. Δεν σου άρεσε. Όχι. Γιατί λένε τώρα. Το, χασα, τι δεν το πρωινό του Αντένα. Α. Που είχε. Εγώ πίστευα ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Τελικά συγγνώμη, ήταν μεγάλη. Τι δεν σου άρεσε. Γιατί το θέμα δεν είναι τώρα η διαφορά. Μην μιλάμε για νούμερα, να μιλάμε για τι ναι, νιώθουμε. Αλλά και τα νούμερα τι κάτι δεν σου άρεσε. Λέει μέτρων πάντων άνθρωπο εστί. Που σημαίνει ότι το περιεχόμενο των εκπομπών το κάνουν πάντα οι άνθρωποι. Αν έχουν κάτι. Ποιοι είναι αυτοί, αν έχουν κάτι να πούν. Αν διατυπώνεται, αρθρώνεται ένας λόγος και αν αυτός που παρακολουθεί έχει να... Έχουμε δει και σε άλλες εκπομπές, ωραιότατα. Ναι. Δεν είχες ρωτήσει όμως τη γνώμη. Όχι, δεν την είχα ρωτήσει. Τώρα λοιπόν που με ρωτάς και σου λέω, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές υπερτιμημένες αξίες και προσωπικά, χωρίς να θέλω να γίνομαι δυσάρεστη, παρόλο που έχω ζήσει πολλά χρόνια με όλους τους ανθρώπους που είναι στην τηλεόραση και μοιραία η τριβή δημιουργεί και συμπάθεια και αγάπη. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορές απόψεων ή χαρακτήρων. Όμως, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές υπερτιμημένες αξίες, Ελένη. Θα πρέπει οι θύνοντες, όποιοι και αν είναι αυτοί, καναλάρχες ή διευθυντές προγραμμάτων, να τα πάρουν αλλιώς τα τιμόνια. Να περάσουν σε άλλο παρασύνθημα. Και όταν δίνουν τις εκπομπές κάπου, να σκέπτονται. Αυτός ο άνθρωπος που θα κάνει αυτή την εκπομπή, μπορούν να τον ακούσουν οι θεατές. Έχει κάτι να πει, αφορά το κοινό. Τον έχει κανείς ένα Ρούλα, ωραίο αυτό πρόσωπο. Γι' αυτό τον βάζουν. Είναι λάθος εκτίμηση. Να ακούσουμε τι θέλει να πει. Θεωρώ τότε ότι είναι λάθος εκτίμηση. Ένα ωραίο πρόσωπο, μία ωραία γυναίκα δεν αρκεί για να σταθεί και πιστεύω ότι και οι καριέρες στην τηλεόραση κρίνονται βεβαίως και στη διάρκεια. Η διάρκεια μας πληροφορεί. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και διαρκεί για χρόνια πολλά, σημαίνει ότι κάτι έχει να πει. Οι άλλοι νομίζω ότι είναι διάτοντες και ξεμπερδεύουν γρήγορα. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για διάτοντες εννοείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει στην τηλεόραση 1-2 χρόνια. Το πολύ. Ιδάλλως δεν τους λες έτσι. Όχι, αλλά νομίζω ότι η τηλεόραση σε σχέση με άλλους χώρους θεάματος και πολιτισμού είναι ο πιο υποτιμημένος και είναι ο λιγότερο αναβαθμισμένος. Στο θέατρο, ας πούμε, ειδικά φέτος, ήταν περίπου 600-700 παραστάσεις, που ούτε το Λονδίνο και το Παρίσι να ήμασταν, που έχουν 7 εκατομμύρια την ημέρα διερχόμενο τουρισμό μόνο για θέατρο. Και όμως, οι Έλληνες πήγαν στο θέατρο, δεν είχαν λεφτά, πλήρωσαν όμως τον οβολό τους, το εισιτήριο, γιατί είχε εξαιρετικές παραστάσεις, γιατί εκεί οι άνθρωποι έχουν κάτι να πούν. Η τηλεόραση, από αυτή την άποψη, είναι ο λιγότερο ενδιαφέρον χώρος, Ελένη. Θεωρείς ότι φέτος υπήρχαν εκπομπές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην τηλεόραση? Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα μία. Μα μιλάει για πρόσωπα περισσότερο, όχι για. Ναι, κυρίως μιλάω για πρόσωπα. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι επειδή μίλησε ότι σου άρεσε. Καταρχήν είπε ότι σου άρεσε αυτή τη σεζόν. Ένα το κρατάω. Όχι, είπα ότι μέσα σε αυτή τη σεζόν φύγαν και πράγματα που έπρεπε να φύγουν. Το δεύτερο είναι ότι κάποιες εκπομπές έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο φορμά. Δηλαδή, αν εγώ μπορώ να μιλάω τα καλύτερα ελληνικά του κόσμου, που συμφωνώ απόλυτα με το δικό σου κριτήριο, να μιλάς καλά ελληνικά, να μπορείς να έχεις ένα λόγο, να έχεις μια σκέψη. Αλλά όταν παρουσιάζω, για παράδειγμα, αν μου πει κάποιος που παρουσιάζει τον blackout, δεν θα πω, δεν μιλήσω αρχαία ελληνικά για να παρουσιάσω τον blackout.
προσωπικότητα. Δεν βγαίνει. Σε τέτοια φορμά δεν βγαίνει. Σε τέτοια δεν βγαίνει. Και απόδειξη είναι η ίδια η Νάντια που λέει, η οποία Νάντια στο παρελθόν είχε χτυπηθεί πριν ένα καλοκαίρι, ενώ τώρα είπαν ότι τι ωραία παρουσία που θα στον Αλέξανδρε. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο. Αλέξανδρε, η προσωπικότητα του ανθρώπου. Είτε μιλά είτε όχι. Και ακόμη η ακτινοβολία. Ναι. Και η ακτινοβολία. Όχι η καλλιέργειά σου. Από την ατάκα, από το. Η άβρα ενός ανθρώπου, αυτό με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, φαίνεται και ένα απλό πέρασμα να κάνει επί σκηνής. Νομίζω ότι υπάρχει μια αξία που την έχουμε ξεχάσει και πρέπει να την ξαναθυμηθούμε. Και αυτή είναι η μόρφωση και η καλλιέργεια. Με καναλάρχε, πώ θα τη βρουν αυτή την. Γιατί νομίζω τις δύο αυτές τελευταίες δεκαετίες αυτό που κυρίως ξεχάσαμε ήταν αυτό. Δηλαδή θεωρούσε οποιοδήποτε ότι μπορεί να κάνει καριέρα στην τηλεόραση. Ναι, αυτό το ξέχασε όλη η Ελλάδα. Δεν είναι τηλεόραση πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτός να το θεωρεί, αλλά τη στιγμή που βρίσκει δουλειά σε ένα κανάλι, δεν είναι δικό του το λάθος. Είναι το λάθος του. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό μίλησα για την ευθύνη των ηθινόντων. Μα παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Η τηλεόραση ξαφνικά έχει γίνει πανεπιστήμιο. Εγώ ναι, να δεχτώ πάρα πολύ ότι πρέπει να έχει καλλιεργημένου ανθρώπου. Αλλά συμφωνώ πρώτος από όλους. Και ήμουν πολέμιος αυτού. Αλλά κάποιοι άνθρωποι κάνουν πολύ φιλότιμη δουλειά, πάρα πολύ δουλειά, πολύ φιλότιμη δουλειά, με τη δική του προσωπικότητα, με τη δική του άβρα, που δεν έχει να κάνει με την καλλιέργεια. Δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Είναι ψυχαγωγική. Όμως η ψυχαγωγία τι λέει, ψυχή και αγωγή. Δηλαδή θα πρέπει η ψυχή να μην νιώθει ότι υποτιμάται μέσα από αυτά που κοιτάει ή ακούει. Θα σου πω κάτι, η συναισθηματική νοημοσύνη. Παγκοσμίως έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει να κάνει με την καλλιέργειά σου, τη γενική σου παιδεία, έχει να κάνει με την καλλιέργεια την εσωτερική σου. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Αν έχεις τα PR, τις δημόσιες σχέσεις, έχεις μπει από ένα μηχανισμό, έχεις την εμπειρία. Δηλαδή, αν εγώ σε αυτούς τους ρυθμούς, να την ολοκληρώσω, αν εγώ σε αυτούς τους ρυθμούς που είμαι, που δεν έχω κάνει ποτέ τηλεόραση μπροστά, έχω κάνει από πίσω, αλλά βγω μπροστά και σε αυτούς τους ρυθμούς η τηλεόραση έχει αμέσως απαιτήσεις από μένα, μπορεί να μην προλάβω καν να πω να αρθρώσω λόγο. Να δείξω ούτε το 1% αυτού που είμαι. Όχι εγώ προσωπικά, οποιοδήποτε. Τα είδαμε και αυτά φέτος. Ναι, τα είδαμε και αυτά που δεν τελειώσαν εκπομπές. Δεν το έχουμε ξαναδεί λοιπόν, αυτό να κόβονται έτσι. Συνεπώς, αυτό. Λέμε η κοινωνία να επαναθεωρήσει τις αξίες της, Αλέξανδρε. Η κοινωνία, ναι, και η τηλεόραση μοιραία θα χρησιμοποιήσει υλικό το οποίο προέρχεται από την κοινωνία. Ναι, αλλά αν βάλω το ομιλείτε ελληνικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολιτικούς, το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς χώρους. Αγάπη μου, άμα βάλω αύριο το ομιλείτε ελληνικά. Δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό. Άλλο άκρο το ομιλείτε ελληνικά. Πα σε φοβερή ακρότητα. Είδαμε όμως. Πράγματα. Αυτά τα 15 χρόνια είδαμε εκπομπές στην τηλεόραση που εγώ σαν θεατής νιώθω ότι υποτιμούμε. Σωστό. Σωστό. Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει. Είναι κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον. Η τηλεόραση βασίζεται στο εύπεπτο, στο γρήγορο, στο άμεσο. Θες μας λέω, γιατί όλη αυτή η κουβέντα ξεκίνησε από το πρωινό του Αντένα που είπες ότι εσένα δεν σε εκφράζει, δεν σου αρέσει, κάπως το είπες. Όχι, είπα ότι δεν με ενθουσίασε το πρωινό του Αντένα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν είχαν. Πρόγραμμα σαν πρόγραμμα. Ένας από τους παρουσιαστές, όλοι οι παρουσιαστές, η μίξη, η χημεία. Τι ακριβώς. Η και χημεία, μετά να μου πεις και για το πρωινό πρόγραμμα του Μέγκα, να μην φαίνεται ότι λέμε μόνο για το ένα. Η χημεία σίγουρα δεν ήταν καλή. Mm. Αλλά νομίζω ότι όταν βλέπω ένα πρόγραμμα, έχω την ανάγκη, έχω κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες από τους παρουσιαστές. Δηλαδή, να με ψυχαγωγήσουν, να με μάθουν, αλλά να έχουν και κάτι ενδιαφέρον. Να έχουν ένα στοιχείο έκπληξης, να θέλω να ακούσω το παρακάτω. Χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Ο Λιάγκας με τη Σκορδά δεν είναι καθηγητές πανεπιστημίου οι άνθρωποι. Όμως, παρόλο που παλιότερα είχα εκφραστεί δυσάρεστα για τη ΦΕΗ, φέτος ήταν μια εξαιρετική έκπληξη. Κάνουν μια πολύ καλή εκπομπή, είναι μια εκπομπή χαλαρή, δεν σε κουράζει, αλλά θέλω να ακούσω ποιο είναι το παρακάτω, το επόμενο. Εσύ και έχουν μια εξαιρετική χημεία. Δυσάρεστα για τη ΦΕΗ παλαιότερα, επειδή έκανε πρόγραμμα άλλου τύπου από αυτό που κάνει το πρωί, δεν μου άρεσε, είναι το ίδιο. Δεν μου άρεσε στο μεσημεριανό. Δεν τι μου άρεσε, εκεί. Δηλαδή. Δεν μου άρεσε το ήθος που εξέφραζε μέσα και από τα συγκεκριμένα θέματα της εκπομπής, αλλά μέσα και από τον τρόπο που τα διαχειριζόταν. Η ΦΕΗ φέτος ήταν μια τρομακτικά ευχάριστη έκπληξη για μένα. Δηλαδή είδα έναν άνθρωπο, καταρχήν ένα μεγάλο της προσόν, δεν επιθυμεί να επιβληθεί σε κανέναν. Δεν έχω την αίσθηση ότι είναι εγωκεντρική σαν τηλεοπαρουσιάστρια. Μου δίνει την αίσθηση ενός ανθρώπου που κάθεται σε έναν καναπέ και πραγματικά συνομιλεί με ένα φίλο που έχει έρθει να πιούν καφέ. Μου αρέσει πολύ αυτό. Και όλα αυτά τα οποία λένε ή γίνονται εκεί, δεν μου δίνουν την αίσθηση ότι με υποτιμούν. Ναι, αλλά Ρούλα μου έχουν και την περσινή χρονιά στην πλάτη τους και οπωσδήποτε είναι πιο δεμένοι σαν μεταξύ ομάδα. Τους, σαν ομάδα. Σαν ό,τι θέλει, δηλαδή πάνε τρένο.
Πάνε τρένο, δεν νομίζω είναι ότι είναι άλλο το μυστικό εδώ και δεν θα ήθελα να με ρωτήσετε συγκεκριμένα για να μην έλθω σε δύσκολη θέση. Το μυστικό εδώ είναι ότι αν δεν θέλεις, αν νιώθεις χαλαρός σαν παρουσιαστής, δεν θέλεις να καπελώσεις κάποιον άλλον και να πεις «Α, να, εγώ εδώ είμαι και είμαι καλύτερη από τον Αλέξανδρο, τη Σοφία, τον Πέτρο κτλ.» Στο πρωινό του Μέγκα, στο Αντένα, μου δίνουν την αίσθηση ότι βιάζονται ποιος θα μιλήσει πιο πολύ από τον άλλον, χωρίς την ουσία να λένε τίποτα. Δηλαδή, περιεχόμενο επί της ουσίας δεν υπάρχει. Κάνουν έναν αγώνα δρόμου, ποιος θα μιλήσει πιο γρήγορα και πιο πολύ από τον άλλο. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό για το θεατή αυτό. Τελικά είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο δύο άνθρωποι που γνωρίζονται πολύ καλά να κάνουν μαζί εκπομπή, βλέπε Φέη και Γιώργο? Πιο εύκολο είναι. Είναι πιο εύκολο. Ναι, βέβαια, γιατί εμείς έχουμε να συναντηθούμε τόσο καιρό. Εγώ συνεννοούμαι τώρα μαζί σου ή με τον Γρηγόρη με τα μάτια. Γιατί είναι τα τόσα χρόνια πριν. Καταρχήν η αίσθηση σιγουριάς που έχεις. Βέβαια. Το ίδιο συνέβαινε και στα τελευταία δύο χρόνια του Κουσκούς που η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά και τα νούμερα πέρυσι τα δικά μας ήταν πολύ μεγάλα. Γιατί ήμασταν τόσο δεμένοι μεταξύ μας, δηλαδή είχε δεθεί η άβρα μας πια. Ήξερα που είναι η ανάσα της Καραβάτου, που είναι η παύση του Παπανότα, ήξερα που θα φωνάξω, που θα γελάσω. Δεν χρειαζόταν να σκεφτώ, γινόταν όλα σαν αυτοματισμός. Μάλλον πρακτικό, ναι. Για την επόμενη χρονιά, άσχετα με τα πρόσωπα. Mm. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση θα έδινες δεύτερη ευκαιρία δηλαδή στο πρωινό Αντένα? Γιατί λέμε ότι οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν. Εδώ όχι. Διαβάσαμε όχι, σήμερα στην Εσπρέσο άλλα. Όχι. Τι? Ότι θα πάει στο 10 με 1 ο Γιώργος Παπαδάκης με τη Ράνια Θρασιά. Τι θα αφήσει το πρωινό ο Γιώργος και θα πάει. Σου λέω ότι διάβασε το ρεπορτάζ. Δηλαδή στην Εσπρέσο. Θα βγαίνει η άλλη ενημέρωση 7 με 10 και ο Παπαδάκης θα βγαίνει 10 με 1. Προφανώς για να μαζευτεί το πρόγραμμα και να γλιτώσουν κάποια βάρδια. Η δική σου τι λέει? Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ακόμα δεν έχουν καταλήξει τι θα κάνουν το καλοκαίρι, γιατί θα υπάρξει μάλλον πρωινό Αντένα Summer. Θα κοιτάξουν το επόμενο. Δεν ασχολούνται καθόλου και δεν έχει υπάρξει κανένα σενάριο. Αυτή λέει η δική μου πληροφόρηση για την επόμενη σεζόν. Κανένα σενάριο. Τον Ιούνιο καλά. Θα το δουν από Ιούνιο και μετά. Δεν υπάρχει κανένα ανακοινώσιμο σενάριο. Ιούνιο, Αλέξανδρε, ποιον Ιούνιο είναι αυτό? Διαβάσατε τη συνέντευξη του Μαλέλη στην... σε ποια Κυριακάτικη και το διάβασα τώρα στη Ριάλ? Στο... προσπαθώ να θυμηθώ, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Που έλεγε ότι πήγαμε να συζητήσουμε με τον εργοδότη μου την ανανέωση του συμβολέου μου και τελικά μείναμε εκεί δύο έτσι γιατί είπαμε. Θα υπάρχει του χρόνου κανάλι. Μπορεί να το παστιευόμενα, αλλά εγώ το διάβασα. Ναι. Δηλαδή. Επιμένει καιρό στην ιδέα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα τα πράγματα είναι λίγο στον αέρα. Τι συζητάμε τώρα σε για ένα πρόγραμμα όταν είπε... σε τέτοιο επίπεδο μιλάνε για το τι θα γίνει του χρόνου, θα υπάρχει, τι θα υπάρχει κτλ. Αυτή η δυσπραγία που περνάμε σε όλα τα επίπεδα είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να κάνουμε και τους απολογισμούς μας όμως. Και να βάλουμε καινούριες βάσεις για το μέλλον. Γιατί πράγματι υπήρχαν πράγματα, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, σε όλους τους τομείς που ήταν σαθρά. Έπρεπε να αλλάξουν. Απλώς σε αυτό που είπε. Δεν κακό να μην είσαι καλού, Ελένη. Σε αυτό που είπε ο Γρηγόρης, δεν έχει μπει καν, τα κανάλια δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία προγραμματισμού. Κοιτάνε τώρα, Αλέξανδρε, άντε να δούμε την επόμενη. Τα κανάλια σκέφτονται από την πρώτη στιγμή που θα βγει ένα πρόγραμμα στον αέρα. Τώρα μην μου λες τέτοια. Απλά δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο. Εσύ πιστεύεις ότι στον Αντένα δεν έχουν σκεφτεί τίποτα? Λέει, άσε να πάει Αύγουστος να σκεφτούμε. Όχι. Δεν έχουν σκεφτεί υπάρχει τίποτα μέχρι 30 Ιουνίου. Σου εκαλύπτει αυτό? Άμα σε καλύπτει μόνο κανένα. Δεν το πάτε μακριά. Είναι σίγουρο ότι σκέφτονται πάντα. Εμάς όταν μας το είπαν αρχές Σεπτέμβριου θα πάτε το μεσημέρι. Το σκέφτηκαν αρχές Σεπτέμβρη, ξύπνησαν το πρωί και είπανε 3 Σεπτέμβρη. Ας το πούμε μήπως πάνω το μεσημέρι. Να πω κάτι, είναι δυνατόν. Αν μου επιτρέπεις, κάποιοι σκέφτονται για όλους εμάς και εννοείται ότι αυτό γίνεται σε όλα τα κανάλια. Να πω κάτι. Αποφάσεις μπορεί να μην παίρνουν αμέσως την ώρα που το σκέφτονται. Αλλά... να πω κάτι χωρίς να θεωρηθεί φιλοφρόνηση για την εκπομπή σας αντικειμενικά, όπως σας βλέπω και εγώ από τον καναπέ μου, από το σπίτι μου. Απόδειξη ότι κάποιο δίκιο έχω σε αυτά που λέω είναι το περιεχόμενο της δικής σας εκπομπής. Ότι η εκπομπή δεν έχει ποτέ εκπέσει ευτέλειες, αλλά φέτος αναβαθμίστηκε όσον αφορά το περιεχόμενό της, είναι και απόδειξη πόσο ο κόσμος την ακολούθησε, του άρεσε και θα δημιουργήσει καινούργια ήθη στη ζώνη αυτή. Τι εννοείς? Εννοώ ότι θα πρέπει για να... όταν δηλαδή ένας διευθυντής προγράμματος πρέπει να δει τι θα κάνει με αυτή τη ζώνη και πώς θα πάει από εδώ και πέρα το πράγμα, η εκπομπή εδώ θα λειτουργεί σαν βάση. Δηλαδή τα πράγματα θα πάνε από εδώ και πάνω. Δεν μπορεί να είναι από εδώ και κάτω, γιατί το κάτω θα πάει κατά νέ μου. Μάλιστα. Λοιπόν, και για να κλείσουμε την ενότητα αυτή, γιατί σήμερα, όπως βλέπετε, την τραβήξαμε παρακάτω. Συνήθως 2 η ώρα έχουμε ολοκληρώσει. Και επειδή ο Δημήτρης Καρμούτσος είναι στην κουζίνα του, τώρα έχει ξαπλώσει και λίγο στον καναπέ μου, σου λέει αυτή.